Forte caserne, von dem großen Tor, stehen die Laterne, aus dessen noch davor. John wolle wieder, wieder sehen, bei der Laterne, wo wir stehen, wie einst Lili malen, wie einst Lili malen. Unsere Beisatten sah wie eine Ross, das wir lieb uns hatten, das sah man gleich da raus. Und alle Lusen wohl bestimmt, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili malen, wie einst Lili malen. Deines heute kennen sie, deine Seele kann, alle aber brennen sie, doch mich vergaß sie lang. Und so der mir allein gesehen, wenn wir bei der Laterne stehen, mit dir Lili malen, mit dir Lili malen. Aus der Stellen Roma, aus der Dran, hätt ich mir ein Drama, dein verliebter Mann. Wenn wir die späten Nibel drehen, wenn dir bei der Laterne stehen, mit dir Lili malen, mit dir Lili malen. Wie die späten Nibel drehen, wenn dir bei der Laterne stehen, mit dir. Πώς ήταν για σένα αυτή η εμπειρία? Καταπληκτική, πολλές πρόβες, κουραστήκαμε, φτιάξαμε καινούριους φίλους, ειδικά εγώ που ήρθα σε καινούριο σχολείο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να το ξανακάνω και θα το ξανακάνω. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετέχω. Ήταν μια φανταστική εμπειρία γιατί είμαι και πάρα πολλά και παίρνει πάρα πολλά από του συζητητέ, από του συμμαθητέ. Μέσα από τι πρόβε δένεσαι με πολλού και με του καθηγητέ, ειδικά με του μαθητέ. Η συμμετοχή μου σε ένα μαθητικό φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ επικοδομητική. Αρχίσαμε με τα παιδιά να δαινόμαστε πιο πολύ, είχαμε καλύτερες σχέσεις, γνωριστήκαμε καλύτερα με τους καθηγητές, δημιουργήθηκαν άλλα φιλικά πλαίσια, πιο βαθύτερα και γενικά μέσα από αυτό το φεστιβάλ απέκτησα πάρα πολλές αξίες. Είδαμε πολλούς συσχετισμούς του χτες μαζί με το σήμερα, γιατί είδαμε όπως συμβαίνει και στις μέρες μας ένας πολιτικός ο οποίος έκανε τα πάντα προκειμένου να έχει εξουσία, τον είδαμε να φτάνει μέχρι και στο άκρο, δηλαδή να θυσιάζει την οικογένειά του, την κόρη του, τον αδερφό του, τον ίδιο, προκειμένου να κρατήσει το γραφείο του. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι στο τέλος όλα καταραίουν και μένει ολομόναχος. Ναι. Ένα έργο το οποίο περνάει πολλά μηνύματα στους νέους σήμερα. Μπορεί να δώσει στοιχεία του παρελθόντος για όσους δεν έζησαν τότε και δεν είχαν τη δυνατότητα να το γνωρίσουν. Πιστεύω ότι περνάει πολλές αξίες στους θεατές και ελπίζω να μην ξαναφτάσουμε σε αυτές τις θέσεις όπως ήταν ο υπουργός αυτή την περίπτωση που να πουλάει τα πάντα για μια θέση.